Κοιτάξτε, η ακρίβεια σήμερα είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα των α, λαϊκών οικογενειών, κύριε Παπαχλιμπίτζο. Και νομίζω ότι τόσο οι προτάσει τη κυβέρνηση, μάλλον οι αποφάσει, όσο και οι προτάσει των υπολείπων κομμάτων δεν θίγουν τι αιτίε τη ακρίβεια. Της... Συγγνώμη για τη λέγια του Κώστα. Βουλευτική. ομάδα. Με την τρίτη το πετύχουμε, τη διώθηκε, έτσι, Τσίπρα, Συγγνώμη. Συγγνώμη. Οι αιτίε <laughs> τη ακρίβεια είναι όχι μονάχα η, 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 λεγόμενη πράσινη μετάβαση που ακριβένει τα, τα προϊόντα. Είναι, ε, είναι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων που έχουν φτάσει σε τρελά ύψη. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στοιχεία που μιλάνε για 25 δισεκατομμύρια για τα κέρδη του 2022. Και, και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των επιχειρηματικών ομήλων είναι στην διατροφική αλυσίδα και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η λύση, ποια ανάσα μπορεί να δοθεί σήμερα κύριε Παπαχλημίντζο, αυτό είναι το ερώτημα που υπάρχει για τον uh, κόσμο και αυτή η ανάσα μπορεί να δοθεί μονάχα μέσα από τον αγώνα και την πάλη του, διεκδικώντα τη γενίκευση, τη γενικευμένη εφαρμογή, αν θέλετε, των συλλογικών συμβάσεων εργασία ναι. που θα προβλέπουν αυξήσει στου μισθού. Θα προβλέπουν βέβαια την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας που είναι η βασική αιτία για την αύξηση των ενεργειακών τιμών και στην ενέργεια αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα θα προβλέπουν αυτά τα μέτρα, τα Αν άμεσα μέτρα, λίγο. τα μέτρα. Το ρεύμα σε σχέση με πέρυσι. Έχουν πέσει σε δηλαδή είναι σχέση με πέρυσι. τώρα στο περίπου στο 0,14-0,15 κιλοβατόρα. Πριν από και... δύο χρόνια, πριν από δύο, δύο, δύο <σχελίου> μισή χρόνια, η κιλοβατόρα ήταν στα 7 λεπτά. <σχελίου> Πήγε στα 50 και τώρα έχει φτάσει γύρω στα 17. Αυτό δεν το λες ότι έχουν πέσει και τόσο πολύ. Στην πραγματικότητα, οι ταλαντώσει τη τιμή, τη ανώτερη με την κατώτερη, έχουν ανεβεί σε, μεγαλύτερο επίπεδο. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, μαζί βεβαίω με την κατάργηση, λέμε εμεί, του ΦΠΑ στα είδη πλατιά ε, λαϊκή ε, κατανάλωση. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα που πρέπει και μπορούν να ληφθούν, έτσι ώστε να ανακουφιστούν στοιχειοδό οι λαϊκέ ε, οικογένειε. Μα... Και αυτά τα μέτρα Μα... ούτε η κυβέρνηση ναι. τα παίρνει, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα τα προτείνουν. Μα θέλετε να αποφασίσει, το κούκκα θα κάνετε. Κοιτάξτε, κύριε Παπαχλημίτζο, ο πρωθυπουργό σα είπε πολλά στη συνέντευξή του. Και αυτό που θέλουμε να πούμε εμεί και από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ότι πάει πολύ για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ω εκπρόσωπο τη πρόοδου και των λαϊκών δικαιωμάτων την ώρα που με την πολιτική του τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, εμπλέκει τη χώρα σε υπεριελιστικού σχεδιασμού, καταβαραθρώνει κυριολεκτικά τα δικαιώματα του λαού και τη νεολαία με το νομοσχέδιο που επίκειται τώρα σε σχέση με τα πανεπιστήμια που πραγματικά θα υποβαθμίσει τα πτυχία και θα ορίσει την τσέπη ως το βασικό κριτήριο για να κάνει σπουδές ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος. Στη βάση αυτή λοιπόν, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και για το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων και της ε, τεκνοθεσίας. Αυτό το οποίο θέλουμε να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά είναι ότι το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει θολό. Με την έννοια ότι ε, με βάση την, α, τις κυβερνητικές τοποθετήσεις, γιατί νομοσχέδιο ακόμα δεν έχουμε δει, Σωστά. δεν έχουμε δει επί της ουσίας, Σωστά. έχουμε δει κάποιες α, διακηρύξεις όμως, από εδώ και από Οπός εκεί. Όπως να σου πω, ξέρουμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι, ο είναι, είναι, είναι δική είναι, του πρόταση. Είναι ότι το δεν μας τι λέει. προβληματίζει, μα και μας απασχολεί η αμφισβήτηση της γονεϊκότητας και πιο συγκεκριμένα της πατρότητας και της μητρότητας που για μας και νομίζω για κάθε λογικό άνθρωπο αποτελεί τη βασική αντικειμενική βιολογική προϋπόθεση για τη γέννηση μιας καινούργια ζωής. Και αυτό θα αμφισβητείτε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθε ότι δεν θα υπάρχει γονέας ένα και γονέας δύο. Τι θα υπάρχει. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει μόνο πατέρα και πατέρα ή μητέρα και μητέρα. Από την Από αυτό νομίζω άλλη, με είναι... δεδομένο, ξέρετε. Άρα, ναι, με δεδομένο, με δεδομένο, αυτό, με δεδομένο, με δεδομένο ε, και αυτή η πατρότητα και η μητρότητα θέλουμε. Θέλουμε να, να φαίνεται και στα... να αποτυπώνεται και στα νομικά ώρα, ναι, την... Αντιλαμβάνω, πρώτη φορά βλέπω ε, μία ταύτιση απόψεων του ΚΚΕ με την Εκκλησία. Σε νομοσχέδιο, όχι γενικότερα. Κοιτάξτε, την ταύτιση αυτή θα πρέπει να την αναζητήσει. Δεν κακό, δεν λέω για κακό. Να την αναζητήσει την κ. Παπαχλημίντζο στα κόμματα αυτά, όπω η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που αρνούνται πεισματικά εδώ και δεκαετίε το διαχωρισμό τη Εκκλησία από το κράτο. Το ΚΚΕ επιμένει σε αυτό και επέμεινε και στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Πάντως, Αλλά δεν καταλαβαίνω, θα το, 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 κατα... το Είναι ένα ζήτημα να το δούμε πρώτα. Ναι. Εμεί εκφράζουμε τι επιφυλάξει και του προβληματισμού μα. Ναι. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα ξέρετε τη τεκνοθεσίας. με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 149 ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο, τώρα μάλλον είναι λιγότερα τα παιδιά προ υιοθέτηση. Καταλαβαίνουμε ότι με την ρύθμιση τη νομική που θα έρθει, με το νόμο ναι. που θα έρθει σε λίγες εβδομάδες, θα οδηγηθούμε σε ένα ξέφρενο εμπόριο, η, 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 εμπόριο παιδιών με τεκνοθεσίες από το ε, εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί με το ζήτημα, για παράδειγμα, της παρένθετης μητρότητας ή της παρένθετης κοίησης, που είναι μια... Αμυγό εμπορική πράξη τιμολογείται μάλιστα με νόμο της κυβέρνησης στα 20.000 ευρώ. Αυτό Οι ισχύει πάνω, 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 πάνω. Αυτό ισχύει εδώ και 20 χρόνια από το 2002, αλλά πρόσφατα η τιμή ανέβηκε στις 20.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια πράξη η οποία συνιστά αν θέλετε την, είναι η, η πιο έσχατη μορφή, η πιο ακραία μορφή εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, δεν συμφωνούμε. Φυσικά. Έχετε, και θα τοποθετηθούμε. Το έχετε, δει, συνεργημένα... έχετε δεχθεί από τη ΛΟΑΤ κοινότητα κριτική συ... για τη στάση σα και για το σύμφωνο συμβίωση που είχε φέρει το 2016, αν λάθο, ο uh, ΣΥΡΙΖΑ. ο γάμο των ομοφύλων. Ο γάμο των ομοφύλων, ο γάμος των ομοφύλων okay. έρχεται, κύριε Παπαχλημίτζο, ακριβώ για να ρυθμίσει το ζήτημα τη γονεϊκότητα. Αυτό το ζήτημα όμω. το σύμφωνο που δεν το ρύθμιζε το 2016, ομός... Μήπω μετανιώνεται από το είχατε καταψηφίσει ε, τότε. Όχι, ε, δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Είμαστε πιστοί στι αρχέ μα και στι αντιλήψει μα. Επαναλαμβάνω ότι είναι ζητήματα εν πολύ ανοιχτά. Το ζήτημα, για παράδειγμα, τη παρένθετη ε, μητρότητα ανοίγει και ζητήματα βιοειθική. Έχουμε ακούσει τον ίδιο τον πρόεδρο, τον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να αναφέρεται ότι θα ήθελε δύο παιδιά. Δύο αγόρια συγκεκριμένα προκειμένου να ε, μεταδοθεί με έναν τρόπο η προσωπικότητά του. Είναι ζητήματα ευγονική τα οποία εμεί τα θεωρούμε απαράδεκτα και, να... και τα οποία ανοίγουν αντικειμενικά με τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο το παρακολουθούμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αποστούμε από την επιστημονική βάση του ζητήματο, από την αντικειμενική βάση του ζητήματο. Επιμένουμε σε αυτό που είναι η, η, η αντικειμενική ύπαρξη. Τη πατρότητα και τη μητρότητα. Δεν μπορεί, μπορεί κανεί να το αγνοήσει και δεν πρέπει, ναι. αν θέλετε, ναι. να το αγνοήσει. Ναι. Η γονεϊκότητα για μα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα δικαίωμα. Είναι υποχρέωση των γονιών απέναντι στα παιδιά του. Το δικαίωμα των παιδιών να έχουν πατέρα και μητέρα είναι αναφέρετο. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Να... Και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα <coughs> αυτά τα πραγματικά υπαρκτά, ναι. αντικειμενικά που υπάρχουν, σε ομόφυλα ζευγάρια, ξέρετε υπάρχει το άρθρο του το, το 1592 του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα μια χαρά. Και αν δεν τα ρυθμίζει και αν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται, μπορούν μια χαρά να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν αυτέ οι διατάξει.